Ναι, γενικά ό,τι λένε οι Τούρκοι, είτε είναι ο κύριος Ερντογάν είτε είναι οι προηγούμενοι, το κάνουν. Δεν υπάρχει δικαιολογία στην ελληνική πλευρά, δεν θα πρέπει μάλλον να υπάρχει, ότι το λένε για πολιτικούς λόγους, για εσωτερικούς και εκλογικούς, διότι η απάντηση σε αυτή είναι πολύ απλή. Προφανώς μία η εσωτερική κατάσταση ενός κράτους πάντα επηρεάζει τις διεθνείς σχέσεις, αλλά δεν είναι κατά κανόνα ο βασικός λόγος αυτός. Ένα κράτος έχει μια στρατηγική, έχει αρχή, μέση και τέλος, και ο κύριος Ερντογάν το πηγαίνει 20 χρόνια τώρα σχεδόν με συγκεκριμένο σκοπό και με συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή, να σκεφτούν οι φίλες και οι φίλοι το πολύ απλό, γιατί υπάρχει άλλη πιπίλα που χρησιμοποιείται. Λέει, με τον κύριο Ερντογάν δεν είχαμε, λέει, ποτέ κρίση σαν τα ίμια. Εγώ θα ρωτήσω λοιπόν κάθε λογικό άνθρωπο που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Μέχρι τα ίμια, μάλλον μέχρι τον κύριο Ερντογάν, είχαμε το πιο βασικό θέμα, πλην του πάντα που υπάρχει το Κυπριακό, είναι τα ίμια και κάποιες κρίζες ζώνες. Ο κύριος Ερντογάν θα μας αφήσει, λέμε τώρα, εν πάση περιπτώσει, μετά από 22 χρόνια, με το κύριο θέμα μας να είναι η Τουρκία να ζητάει μέχρι και την Κρήτη. Η ερώτηση, και επίσης να θεωρεί ότι υπάρχουν νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τα οποία έχουν καταληφθεί από την Ελλάδα σύμφωνα με την αντιπολίτευση του κύριου Ερντογάν το 2005 με 2007, δηλαδή επί κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, με βάση αυτό που λέω τώρα και που είναι, αυτή είναι πραγματικό, δεν μπορεί κάποιος να το αφισβητήσει αυτό, ποιος και έχει κάνει μεγαλύτερο κακό? Έχει κάνει η κυβέρνηση Τσιλέρ με τα ίμια, ή έχει κάνει ο κύριος Ερντογάν, ο οποίος ετοιμάζει και έχει εκπαιδεύσει όλο το πολιτικό, το στρατιωτικό προσωπικό, αλλά και τη κοινή γνώμη στην Τουρκία, ότι η Ελλάδα έχει καταλάβει νησιά του Αιγαίου και τα οποία θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να απελευθερωθούν? Προφανώς και εγώ η τοποθέτησή μου είναι από το 18, 4 χρόνια τώρα, ότι έχουμε μπει σε ράχα σύγκρουσης και δεν θα αποφύγουμε τον καυγά. Το τι θα συμβεί στον καυγά είναι άλλη συζήτηση. Λοιπόν, η τουρκική αντιπολίτευση σήκωσε το γάντι το οποίο της πέταξε ο κύριος Ερντογάν τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά το υποτιθέμενο πραξικόπημα του 2016, στο οποίο από τότε ξεκίνησε ο κύριος Ερντογάν να λέει ξεκάθαρα ότι υπάρχουν ελληνικά νησιά, τα οποία, μάλλον υπάρχουν νησιά όπως τα είπε, τα οποία έχουν καταληφθεί από τους Έλληνες, εκτός της συνθήκης Λοζάνης. Και τι του γυρίσανε και του είπανε λοιπόν η αντιπολίτευση, η κεμαλική λοιπόν αντιπολίτευση? Του είπε κάτι πολύ έξυπνο. Ναι, υπάρχουν αυτά τα νησιά, έχεις δίκιο, γιατί δεν μπορούν να πούνε δεν υπάρχουν, γιατί είναι εκτός του σχεδιασμού του κεμαλικού, στις κεμαλικής στρατηγικής, αλλά του λένε Καρντάση, τα νησιά αυτά κατελήφθησαν κατά τη διάρκεια της δικιάς σου βάρδιας. Δεν το είπα τυχαία ότι λένε ότι κατελήφθησαν το 2005 με το 2007. Δηλαδή όλοι τους ζουν ένα συλλογικό μύθο και ο ένας κοροϊδεύει τον άλλον στην Τουρκία. Δηλαδή ο Ερντογάν κοροϊδεύει τους άλλους λέγοντας ότι υποτίθεται υπάρχουν νησιά που έχουν καταληφθεί από τους Έλληνες, και η αντιπολίτευση, για να μην φανεί ότι αυτό έχει γίνει επί κεμαλικών, του λέει σωστά μιλάς, γιατί και αυτοί θέλουν αλλαγή του στάτους του Αιγαίου, απλά κατελήφθησαν ενώ ήσουν εσείς στην εξουσία. Αυτό λοιπόν καταλαβαίνετε, αυτή η σχιζοφρένεια, η συλλογική σχιζοφρένεια που διέπει τους Τούρκους, δεν πρόκειται να μας βγει σε καλό στις μεταξύ μας σχέσεις. Άρα λοιπόν, και από τη μία προσπαθούν να τον παγιδεύσουν και από την άλλη προσπαθούν να συνεχίσουν, αφού τους έδωσε αυτή την ευκαιρία, την κεμαλική στρατηγική αλλαγής της συνθήκης Λοζάνης. Για μας το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Είναι όπως συνήθως λέω, ή θα αντιμετωπίσουμε τη μαχαίρα των Νεοθωμανών ή το περίστροφο των κεμαλικών, των Νεότουρκων. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Δεν θα αποφύγουμε το καυγά, αγαπητοί. Λοιπόν, οπότε εσείς βλέπετε σύντομα, γιατί έχουν και εκλογές αυτοί, ένα θερμό επεισόδιο, και τι έκταση θα έχει αυτό το θερμό επεισόδιο? Κάποιος τον πήρε τηλέφωνο, κάποιος τον πήρε το μήνυμα το ηχηρό. Ναι, ναι, το ηχηρό το μήνυμα πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Εάν ομιγέννητο το φτάσουμε σε αυτό το σημείο, το παράδειγμα το βλέπουμε στην Ουκρανία. Έχουν πάει και πολεμάνε Αμερικανοί? Να. Όχι. Μάλιστα, είναι... Λοιπόν, η απάντηση είναι μπροστά στα μάτια μας. Κανένας δεν θα πολεμήσει για μας. Μα κανένας.
Αυτό το οποίο κοιτάξτε να δείτε, οι Αμερικανοί, καλό θα είναι να τους ξεκαθαρίσουμε ότι θα χτυπηθούν κέρια και να τους εξηγήσουμε γεωπολιτικώς και οικονομικώς τα συμφέροντά τους στην Τουρκία. Αυτό ειδικά το οικονομικό πρέπει να το πούμε στους Ευρωπαίους, γιατί δεν έχουν κανένα στρατηγικό σχεδιασμό, κοιτάνε μόνο το οικονομικό συμφέρον έτσι όπως το αντιλαμβάνει το καθής. Και από εκεί και ύστερα να ξεκαθαρίσουμε εμείς αυτό που είπε ο Αγιεθά. Δεν το είπε ο Φίλης ούτε κανένας άλλος. Ότι σε περίπτωση που πάνε οι Τούρκοι να κάνουν σημειακή κρίση, γιατί είναι θρασίδηλοι, θα κάνουν σημειακή κρίση. Δεν θα πάνε να κάνουν πόλεμο στο, πώς να το πω τώρα, κανονικό εισβολή όπως κάνανε οι Ρώσοι. Ή μάλλον θα είναι πολύ δύσκολο, θα είναι τρελοί να το κάνουν αυτό. Σωστά. Θα πάνε όμως να κάνουν κάτι πιο ενισχυμένο από τα ίμια. Κατά την άποψή μου. Έτσι, μπορεί να κάνω λάθος και να πάνε κατευθείαν να προσπαθήσουν να καταλάβουν πέντε νησιά. Αυτό όμως που πρέπει εμείς να τους πούμε και στους Αμερικανούς και στους Ρώσους και στους Ευρωπαίους και κυρίως στους Τούρκους είναι ότι δεν θα κάτσουμε να μας δίρουνε, αλλά θα απαντήσουμε στον τόπο και στον χρόνο και με τον τρόπο που θέλουμε εμείς. Σε άλλο σημείο, δηλαδή να ξέρουν οι σύμμαχοί μας εντός ή εκτός εισαγωγικών ότι εδώ θα γίνει τη σταυροπροσκυνήσεως.